Είχε ήδη περάσει μια μέρα και εγώ δεν είχα βρει ακόμη το κουράγιο να συνεχίσω την αποστολή μου. Ήξερα ότι όπου να είναι θα με έπιανε η κρίση και ότι τη λύτρωση θα την είχε μαζί του ο Βασίλης. Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσω το πολύτιμο αυτό υγρό θα ήταν να έχω σκοτώσει τη γυναίκα αυτή. Αύριο που θα ερχόταν θα έπρεπε όλα να είχαν τελειώσει. Καθώς κοίταξα ψηλά στο παλιό κάστρο, την είδα. Στεκόταν στην άκρη και ζωγράφιζε. Δεν θα έβρισκα καλύτερη ευκαιρία. Έπρεπε όλα να τελειώσουν μια για πάντα. Ακόμα κι αν σε δει, μη διστάζεις. Τέλειωνε. Πού βρεθήκατε? Ήθελα να δω το κάστρο. Δύσκολος δρόμος. Πώς τα ανεβάζετε εδώ πάνω όλα αυτά? Με βοηθάει φύλακας. Είναι μάλιστα ώρα να τα μαζεύω. Το κάστρο κλείνει πριν από τη δύση. Σήμερα θα σας βοηθήσω εγώ. Ας μιλάμε στον Ενικό, δεν προτιμάτε? Άλλωστε έρχεται κανείς σε αυτά τα μέρη για να ξεχάσει τις τυπικότητες. Δημήτρη, εσένα? Όλγα. Θα μείνεις πολύ εδώ? Δεν ξέρω. Άφησα το γιο γιατί τσακώθηκα με κάποιον από την παρέα. Δεν αποκλείεται να γυρίσουν να με πάρουν. Θα σου πω κάτι. Δεν θα το πιστέψεις. Είμαι εδώ 25 μέρες. Και είσαι ο πρώτος άνθρωπος που μιλάω μαζί του όλο αυτό τον καιρό. Δεν είναι περίεργο? Καθόλου περίεργο για μένα.